Κορομιλά. Ποια ήταν, μιλά για την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του. Για ποιους λόγους θα επέστρεφε στην Ελλάδα και και βέβαια αυτό το τέλειο πλάνο με την δημοσιογραφίνα μας, την Κατερίνα Γεωργίου, η οποία πώς δεν γλίτωσε από τη λίμνη της Βουλιαγμένης, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε πώς τα λέει και μετά να τον σχολιάσουμε. Βεβαίως. Με μεγάλη χαρά σύνδεσε η κάμερα του Happy Day τον σκηνοθέτη που έγινε superstar και έζησε την τηλεόραση στα κτά της. Ο Στέφανος Σαρτίνη, που κινείται πια ανάμεσα σε εικόνα Μιλάνο, βρέθηκε για λίγες μέρες στην Αθήνα και μας άνοιξε την καρδιά του. Τι είναι αυτό που του λείπει, θα έκανε οικογένεια, ποια ήταν η χειρότερη περίοδος στη ζωή του και σαφώς μας είπε τη γνώμη του για τα τηλεοπτικά πρόσωπα. Μου λείπει η Ελλάδα, μου λείπει η Αθήνα και το ήλιο, η θάλασσα. Τελευταία φορά ήμουνα 2 μήνες πριν στην Αθήνα και στην Ιταλία έκανα Ιούλιο-Αυγούστο, αλλά πάντα σε ένα γύρισμα, προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στην Σουηδία, στην Στοκχόλμη, για ένα γύρισμα, ήταν πολύ κρύο και τότε λέω καλύτερα να πάω στην Αθήνα λίγο να ζεστατώ. Εγώ ήμουνα εδώ 18 χρόνια, δηλαδή 18-20 χρόνια. Τότε έχω αφήσει ένα μεγάλο κενό και στην Ιταλία και τώρα πάλι που γύρισα λιγάκι δουλεύω, είναι εδώ και το manager από Ιταλία, το είδες. Μαζεύουμε και χτίζουμε αρκετά ωραία πράγματα. Αλλά σου λέω, μου λείπει η Ελλάδα, μου λείπει και να μακάρι να κάνω και κάτι άλλο εδώ πάλι. Μπήκατε στον πειρασμό ποτέ έτσι, να παντρευτείτε, να δεσμευτείτε για μια ζωή αυτό που λέτε? Κάποιες φορές λίγες κοντά, αλλά όχι. Σας αρέσει να είστε μόνος, θέλω να πω, ξέρετε. Όχι, μόνος όχι, ποτέ, αλλά... Εντάξει, μου λείπει, μπορεί τώρα που είμαι 50, μπορεί να σου πω αλήθεια, μου λείπει ένα παιδί, τώρα το σκέφτομαι. Αλλά τότε κάνω πρόταση, αν θέλετε κάνε ένα παιδί, εσύ έχεις παιδί. Όχι. Okay. Βρήκαμε. Εγώ ξέρω, έχω ψάχνω ένα πατέρα. Και σε απόσταση κιόλας. Τέλειο. Εντάξει, βρήκαμε. Αρέσει μια γυναίκα που με ακολουθεί, έχει υπομονή μαζί μου, ότι είμαι τρολός. Και εντάξει, δεν είμαι για κανονική οικογένεια έτσι, γιατί είμαι λίγο πιο τρελός, δηλαδή λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και ήταν πιο δύσκολη τέτοια περίοδο? Το κυριότερο περίοδο από ζωή μου, πιστεύω, έκασμη. Και είναι το θέρα, είναι μοναδική, αυτό το κατάλαβα. Αλλά πάντα εγώ ήμουν μακριά από μητέρα μου, γιατί ήμουν πάντα εκτός, αλλά όταν τα χάνει καταλαβαίνει ότι τι είναι και τι σημαίνει και τι κάνει μια μαμά στην ζωή. Πριν από λίγο καιρό, στο Just the Two of Us επανήλθε η Ρούλα Κορομιλά, με την οποία έχετε πολύ μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν και έχετε κάνει κορυφαία πράγματα. Από το ρόλο της παρουσιάστρας πήγε στο ρόλο του κριτή. Φέτος η Ραφαέλα Καρά, που έχει πάνω 70 χρονών, κάνει ένα show. Τα κάνει ένα show στη Ράι 1 και νομίζω τα έχει μεγάλη επιτυχία. Τώρα, γιατί η Ρούλα δεν μπορεί να το κάνει, βεβαίως, έχει κάνει ένα κενό, μπορεί να τώρα πήρε πίσω στην οθόνη, μάλλον δεν ξέρω, μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πιστεύω έχει δυνατότητα να το κάνει, γιατί όχι. Δεν έχω μιλήσει τώρα, αλλά πιστεύω έχει δυνατότητα να κάνει μια καλή δουλειά πάλι, δηλαδή, τι όχι, δηλαδή έχει τόσες εμπειρίες και αλλά με οδηγίες δική μου. Ποια είναι η πρώτη λέξη που μάθατε στα ελληνικά και πώς... Να το πω, δεν μπορεί να πω, εντάξει, οκ. Η δεύτερη, η πρώτη αυτή που ξέρουμε. Ποια λέξη θα είναι? Κακιά, ναι, σίγουρο. Η δεύτερη είναι... Αυτό είναι αύριο. Και λέω, τι είναι αύριο, 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 γιατί πάντα ακούω, πόνοι με πρώτη μέρα εδώ, λέω αύριο, αύριο. Και λέω, να περάσω σε κάτι. Α, αύριο. Μπορεί να πάμε αύριο. Λέω, συγγνώμη, τι είναι αύριο. Α, αύριο. Πάρτο τώρα. Α, εντάξει, τώρα είναι 2 απόγευμα, θα πάρω τηλέφωνο αύριο. Αυτό είναι ελληνικό, πάντα αύριο, πάντα αύριο. Φαντάζομαι μετά δεν